Και πάμε σε μία πολύ δυσάρεστη είδηση, πολύ στενάχωρη είδηση, για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από λίγο. Καθώς μάθαμε ότι ο Ερμής Καραγιάννης, το μοντέλο το οποίο είχαμε γνωρίσει μέσα από το GNTM, έδωσε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 23 ετών. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολη είναι η μετάδοση αυτής της είδησης, γιατί μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο. Δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό που μπορεί να τον έκανε να πάρει αυτή την τραγική απόφαση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή μία φίλη του, τη Ρένια Τσακίρη. Ρένια, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε όλοι αποσβολωμένοι, συντετριμένοι με την είδηση αυτή που αφορά στον Ερμή. Ήσασταν φίλοι πολλά χρόνια, το γνώριζες, ήξερες ότι τους τελευταίους μήνες μπορεί αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα? Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό κάναμε πολύ παρέα, από το 2020 για την ακρίβεια. Σίγουρα γνώριζα τα προσωπικά του, μία δεν ήταν καλά, μία ήταν καλά όπως όλοι μας. Δηλαδή δεν έδειξε κάτι παραπάνω για να καταλάβω ή να καταλάβει οποιοδήποτε ότι θα έφτανε σε τέτοιο σημείο. Πραγματικά έχουμε πάθει όλοι και όλες σοκ. Κατανοητό. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι συνέβη αυτό, ότι το έκανε αυτό στον εαυτό του, ένα μικρό παιδί γεμάτο χαρά. Okay, όπως όλοι μας ξαναλέω με τις στεναχώριες μας. Πότε τον είδες, Ρένια, τελευταία φορά? Τελευταία φορά τον είχα δει πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Θα σας πω γιατί. Γιατί Μεγάλη Εβδομάδα τον παρακαλούσα να βγει έξω, γιατί δεν είχε όρεξη να βγει έξω. Άρα κατάλαβες όταν συναντηθήκατε ότι συναισθηματικά, ψυχολογικά είναι πιεσμένος. Όταν είχαμε συναντηθεί ήταν όπως τις υπόλοιπες μέρες, εκεί με τα δικά του θέματα. Τα συζητήσαμε, γύρισε σπίτι του, γύρισα σπίτι μου, μιλήσαμε όλα καλά. Από τη Μεγάλη Εβδομάδα και μετά που του έλεγα, έλα να πάμε στην εκκλησία, έλα να βγούμε, έλα να πιείς ένα καφέ, γιατί το καταλαβαίνω αυτό. Το ότι δεν είχε όρεξη να βγει, το έχω πάθει κι εγώ. Κοιμάμαι όλη μέρα, δεν έχω όρεξη να βγω. Όταν πέφτω έτσι σε μια μίνι κατάθλιψη, όπως λέγεται τέλος πάντων. Και του λέω, βγες λίγο με το ζόρι και αυτά. Τίποτα. Ήταν να έρθει Μεγάλη Τετάρτη να πάμε στην εκκλησία να πάρουμε το λάδι. Δεν ήρθε ποτέ. Τι τον απασχολούσε τόσο πολύ? Μπράβο. Σου είχε πει τι τον απασχολούσε τόσο πολύ, αν ήταν θέμα, ας πούμε, οικονομικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό? Ναι, αν είχε συμβεί κάτι στην προσωπική του ή επαγγελματική του ζωή. Ναι, είχε συμβεί κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν δούλευε. Έκανε διάφορα διαφημιστικά, όπως ας πούμε σε διάφορα πρακτορία μοντέλων, γιατί αυτό του άρεσε. Δεν του άρεσε ποτέ η κλασική δουλειά, η οχτάωρη, η τετράωρη. Δεν ξέρω κι εγώ, ποτέ δεν του άρεσε αυτό να το κάνει. Και εντάξει, γενικά όπως όλοι μας οι άνθρωποι έχουμε θέματα. Έβρισκε μερικές δυσκολίες στο να καταφέρει να φτιάξει τη ζωή του έτσι όπως εκείνος την ονειρευόταν. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι θέλεις να πεις. Είχε πολλά παράπονα ότι πότε θα βρω εγώ το νόημα της ζωής, πότε θα πετύχω αυτά που θέλω. Είχε. Ρένια, πες μας λίγο το πλαίσιο στο οποίο ζούσε ο Ερμής. Δηλαδή, από ποια πόλη ήταν, αν εδώ είχε τους γονείς του κοντά, αν έμενε μόνος του. Δηλαδή, πώς ήταν η καθημερινότητά του, είχε την οικογένειά του δίπλα του? Είχε μεγαλώσει στη Βάρη, Βούλα, από εκεί. Και μετά μετακόμισε με τον μπαμπά του στο κέντρο στην Αθήνα και έμενε με τον μπαμπά του μόνο. Είχε καλή σχέση με τον πατέρα του? Είχε καλή σχέση, εντάξει, όπως όλοι είχαν τις εντάσεις τους και αυτά, αλλά είχαν καλή σχέση, γι' αυτό και επέλεξε να μείνει και με τον παπά του. Εσύ πώς έμαθες την είδηση του θανάτου του? Εγώ το έμαθα την επόμενη μέρα από ένα άκυρο μήνυμα που μου ήρθε στο Instagram. Μια κοπέλα, η οποία δεν την ήξερα σαν φίλη του, σαν γνωστή του, και μου λέει, έμαθες τα νέα, αυτό και το και το. Λέω, εντάξει, ψέμα είναι, πλάκα μου κάνουνε, ή ο ίδιος θέλει να μου κάνει πλάκα ή κάποιος, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τη ζητάω μετά από λίγες ώρες το τηλέφωνό της να την πάρω τηλέφωνο. Μου λέει, έλα κορίτσι μου, είμαι από το χωριό του, από το Καρπενήσι που είχε πάει κιόλα στο Πάσχα. Δεν τον είδε καθόλου, γιατί δεν έβγαινε ούτε στο χωριό και δεν τον είχε δει, ενώ έμενε απέναντι. Δεν είχε μάθει καν ότι είναι είχε εκεί πάει η φίλη του, ναι. Και την παίρνει τηλέφωνο ο θείος του, γιατί μιλάγανε. Είχαν καλές σχέσεις με την κοπέλα, της το λέει και μας το ανακοίνωσε έτσι. Πράγμα που εννοείται δεν το πιστεύαμε, έτσι. Μέχρι και χθες, δηλαδή, που έγινε η κηδεία του,
Δεν. Κυρία Τσακίρη, να ρωτήσω λίγο κάτι. Εκτός από τα επαγγελματικά, υπήρχε κάτι άλλο που τον απασχολούσε? Ήσασταν φίλοι, πήγε στο χωριό του, ακούμε ότι δεν έβγαινε. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αντιμετώπιζε και κάποιο άλλο πρόβλημα. Αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ερωτικής φύσεως, πέρα από τα επαγγελματικά, οικογενειακής φύσεως. Γιατί να φτάσει ένας άνθρωπος στο σημείο να δώσει τέλος στη ζωή του. 23 ετών. Ίσως ήταν απογοητευμένος από κάτι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν. Εγώ θα πω ότι όπως όλοι μας, αυτά τα πλαίσια που έχουμε θέματα, είτε οικογενειακά, είτε δεν ήταν κάτι το τραγικό για να το αναφέρω. Κάτι που να τον πίεζε, κάπου ναι. Κάτι που να ζοριζόταν ενδεχομένως. Δεν μπορεί ο καθένας μας τα παίρνει διαφορετικά μέσα. Ήταν όμως, Ρένια, από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ, ένα παιδί συναισθηματικό, ένα παιδί που μπορεί να μην είχε πιο ευάλωτο, ένα παιδί που... Μπορεί, στα 23 πούμε, έψαχνα να βρει τι θα κάνω στη ζωή μου. Το δρόμο του και το σκοπό της ζωής του. Ανήσυχο παιδί με το τι θα κάνει στη ζωή του. Ψαχνότανε, προσπαθούσε. Με τη μητέρα του δεν είχε επαφές. Με τη μητέρα του δεν είχε επαφές. Είχε. Απλά πιο κοντά νομίζω ήταν με τον μπαμπά του. Ίσως πολύ. Όταν στα 23, που πιο πολύ είμαστε στο πώς θα βγούμε, πώς θα διασκεδάσουμε, πώς θα κάνουμε το παιδί, αυτό είχε έναν τέτοιο τρόπο σκέψης. Μιλάμε για ένα τρομακτικά ευαίσθητο πλάσμα, θεωρώ. Πιστεύεις ότι το GNTM και όλο αυτό, η προβολή, ήταν κάτι που εκείνος την ήθελε, δηλαδή ήταν ένα όνειρό του να γίνει μοντέλο και πίστευε πάρα πολύ ότι θα του ανοίξει κάποιους δρόμους ή αναγνωρισιμότητα με νέες δουλειές, με νέες ευκαιρίες? Το ήθελε πάρα πολύ, ναι. Το ήθελε πάρα πολύ και γι' αυτό κιόλας ανεβάσαμε ό,τι ανεβάσαμε για εκείνον μετά από όλο αυτό που έγινε. Του είχε στοιχήσει η απόρριψη. Δεν είχε καταφέρει να προκριθεί να μπει στο σπίτι, έτσι. Καλά, δεν θυμάμαι. Ναι, δεν είχε προκριθεί, όχι, αλλά δεν τον είχε αγγίξει τόσο αυτό το κομμάτι. Βεβαίως τώρα όλα αυτά, γιατί εγώ ακούω από σας μια περιγραφή ενός ανθρώπου πάρα πολύ δυνατού. Μπορεί όλο αυτό να ήταν και μια εικόνα που έδειχνε προς τα έξω αυτό το παιδί, για να μην δείξει το πόσο ευαίσθητο ή προβληματισμένο είναι. Γενικά και σε εμάς ήταν μια κλειστός, μια ανοιχτός. Όπου ήθελε ανοιγόταν, όπου ήθελε κλεινόταν. Δηλαδή ακόμα και αυτό που έκανε, που δεν μπορώ να το διανοηθώ, ούτε καν μπήκε σε διαδικασία να μας πει οτιδήποτε μια μέρα πριν ότι δεν είμαι καλά, νιώθω αυτό, είμαι έτοιμος. Αυτό με περνάει από το μυαλό μου αυτό, χρειάζομαι. Στα δικό το μοιραίο έγινε στην Αθήνα ή στο Καρπενήσι? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Ένα παιδί που δεν είχε πολύ πιαστεί. Στα 23 τώρα. Ρένια μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ερμή. Να είστε καλά, να είστε καλά.